Γεια σας. Σήμερα θα δούμε κάτι το οποίο διαθέτουν όλα τα γνωστά σχεδιαστικά προγράμματα και φυσικά θα ήταν αδιανόητο να μην το περιέχει και το SketchUp. Αυτό για το οποίο μιλάω είναι τα layers, δηλαδή βλέποντας, πηγαίνοντας Windows, πατάμε την επιλογή Layers, εμφανίζεται ένα πλαίσιο. Τι είναι τα layers για όσους δεν γνωρίζουν? Φανταστείτε ότι έχετε ένα γραφείο και θέλετε να σχεδιάσετε. Πάνω στο γραφείο υπάρχει μια μολυβοθήκη η οποία περιέχει διάφορους μαρκαδόρους διαφόρων χρωμάτων. Κατά τη διάρκεια του σχεδίου σας αλλάζετε τους μαρκαδόρους ανάλογα με το σχέδιό σας. Αυτό ακριβώς κάνουμε και σε ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή και με το SketchUp, δηλαδή του δημιουργούμε διαφορετικούς μαρκαδόρους, διαφορετικά layers και ανάλογα με την πορεία του σχεδίου μας αλλάζουμε τους μαρκαδόρους, τα layers δηλαδή, ανάλογα με αυτό που θέλουμε να σχεδιάσουμε. Στο πλαίσιο κειμένου βλέπετε ότι υπάρχει ήδη ένα επιλεγμένο layer, το νούμερο 0, το οποίο είναι ο αρχικός μαρκαδόρος, ας το πούμε, που ξεκινάμε να σχεδιάζουμε. Είναι αυτόματα επιλεγμένο από το πρόγραμμα. Στην ουσία δηλαδή και η κοπέλα που μας τη δίνει στην αρχή του σχεδίου το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένη με αυτό το layer. Αν θέλουμε να προσθέσουμε, απλά πατάμε συν, δίνουμε ένα όνομα, ας δώσουμε το νούμερο 1. Με το συν πάλι δημιουργούμε ένα δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και ούτω καθεξής. Ανάλογα με το πόσο σύνθετο είναι το σχέδιο και τα πόσο ξεχωριστά πράγματα βάζουμε, χρησιμοποιούμε και διαφορετικό layer. Ας κάνουμε τώρα κάποια σχέδια, επιλέγουμε το νούμερο 1, το μαρκαδόρο νούμερο 1 δηλαδή στην ουσία, ας φτιάξουμε ένα αντικείμενο, ας επιλέξουμε το νούμερο 2, να φτιάξουμε ένα παραλληλόγραμμο. Εδώ φτιάχνουμε εν συντομία για να δούμε πώς λειτουργούν, πώς μπορούμε να δουλέψουμε με τα layer. Με το νούμερο 3 φτιάχνουμε αυτό. Με το νούμερο 4 ας φτιάξουμε ένα άλλο στην τύχη. Ωραία. Και ας τα κάνουμε και αντιγραφή να δημιουργήσουμε πιο πολλά ώστε να τα δούμε και στο χώρο πώς δουλεύουν. Δηλαδή κάνουμε αντιγραφή σε αυτά τα αντικείμενα. Ωραία, και αυτό. Και στο τέλος έχουμε και αυτό. Λοιπόν, το κάθε αντικείμενο στον χώρο μας αυτόν ανήκει σε διαφορετικό layer, σε διαφορετικό μαρκαδόρο δηλαδή. Εάν δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, σε ποιο layer ανήκει η κοπέλα, τότε επιλέγουμε την κοπέλα, κάνουμε δεξί κλικ, πατάμε στο Entity Info και μας λέει το πλαίσιο ότι ανήκει στο layer 0. Ας δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα αυτό. Δεν θυμόμαστε αυτό το κύβο που ανήκει, το επιλέγουμε, δεξί κλικ Entity Info, μας λέει ανήκει στο layer 2. Αν θέλουμε να το αλλάξουμε και από το 2 να πάμε να το κάνουμε σε κάποιον άλλο μαρκαδόρο, σε έναν άλλο layer, τότε απλά κατεβάζουμε στις επιλογές που έχουμε, επιλέγουμε το layer, ας πούμε το 4 και το επιλέγουμε. Τώρα αυτό έχει γίνει, ενώ αυτός ο κύβος είναι, ας δούμε, entity info στο νούμερο 2, αυτός ο κύβος ανήκει στο νούμερο 4. Λοιπόν, όταν σε ένα πρόγραμμα έχουμε πάρα πολλά layers και το πρόγραμμά μας, το μοντέλο μας, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ σύνθετο και περιέχει πάρα πολλά διαφορετικά layers και αντικείμενα, είναι λογικό ο υπολογιστής να κουράζεται, να αργεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα που του δίνουμε. Όσο πιο μέτριος είναι ο υπολογιστής και μετρίων δυνατοτήτων να επεξεργάζεται δεδομένα, τόσο πιο πολύ θα βλέπετε το πρόγραμμα να χάνει τα γραφικά του, να καθυστερεί να γυρίσει η κάμερα και γενικά είναι αυτό που λέμε να κολλάει. Με τα layer έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε ποιο μαρκαδόρο στην ουσία θα μας δείχνει και όλα τα υπόλοιπα να τα διώχνουμε από την εικόνα μας ώστε να βοηθήσουμε τον υπολογιστή μας να δουλεύει καλύτερα. Απλά ξεκλικάρουμε τις επιλογές από τα layer εδώ και στην ουσία εξαφανίζουμε αυτά που δεν θέλουμε. Αυτό δεν μπορούμε διότι είναι ήδη επιλεγμένο. Βλέπετε, το έχουμε ήδη επιλέξει, οπότε δεν μπορούμε και να το διαγράψουμε.
Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε, για παράδειγμα, είναι ξεκλικάροντας, διώχνοντας αυτά που δεν θέλουμε, να δουλέψουμε σε αυτά που θέλουμε, να κάνουμε τις αλλαγές μας ή να προσθέσουμε και μετά, μόλις τελειώσουμε, να εμφανίσουμε τα άλλα που θέλουμε και να δουλέψουμε σε εκείνα. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όταν έχουμε πάρα πολύ μεγάλο, σας είπα, σύνθετο μοντέλο και έχουμε πάρα πολλά layers και θέλουμε ξαφνικά να δούμε ποια αντικείμενα είναι αυτά που έχουμε βάλει, για παράδειγμα, στο νούμερο 2, δεν μπορούμε ένα-ένα αντικείμενο να πηγαίνουμε, να κάνουμε δεξί κλικ, να το επιλέγουμε δεξί κλικ, entity info και να δούμε σε ποιο layer ανήκει. Το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα με μία κίνηση να ξεχωρίσουμε όλα τα layer, να τα δούμε. Γιατί βλέπετε, ας πούμε για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια χρώματα εδώ. Εμείς όμως τα layer αυτή τη στιγμή στο σχέδιό μας δεν τα βλέπουμε, βλέπουμε μόνο άσπρα. Τι κάνουμε, πάμε σε αυτό το εικονίδιο ψηλά που λέει details και πατάμε color by layer. Βλέπετε τώρα ότι μας εμφανίζει τα χρώματα που έχει επιλέξει αυτόματα το πρόγραμμα στα αντικείμενα τα οποία ανήκουν στο κάθε layer, στο κάθε μαρκαδόρα στην ουσία. Αν εμείς δεν μας αρέσουν κάποια χρώματα, τότε μπορούμε απλά να επιλέξουμε, να κάνουμε κλικ πάνω στο χρώμα και να του δώσουμε ένα ξεχωριστό χρώμα. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν δουλεύουν τα layers, είναι πάρα πολύ εύκολο αλλά και πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Μην ξεχνάτε να φτιάχνετε καινούργια layer και να τοποθετείτε τα αντικείμενα, να τα ξεχωρίζετε στην ουσία με διαφορετικό μαρκαδόρο. Φανταστείτε ότι έχετε ένα σπίτι και έχετε έπιπλα. Μπορείτε με ξεχωριστό layer να κάνετε τα έπιπλα της κουζίνας, με ξεχωριστό layer τα έπιπλα του μπάνιου, με ξεχωριστό layer τα έπιπλα της κρεβατοκάμαρας. Οπότε όταν δουλεύετε στα αντικείμενα της κρεβατοκάμαρας δεν χρειάζεται να είναι ανοιχτά και να φαίνονται και τα έπιπλα της κουζίνας ή του μπάνιου και να ταλαιπωρείτε, να κουράζετε δηλαδή στην ουσία ο υπολογιστής. Τα ξεκλικάρετε, εξαφανίζετε, δουλεύετε εκεί που θέλετε και μετά τα εμφανίζετε όλα τα υπόλοιπα. Με αυτόν τον τρόπο δουλεύουν τα layer.